Υπάρχει σοκ στη Γαλλία και λογικό είναι από τους πρωτοφανείς βανδαλισμούς και στην αψίδα του Θριάμβου αλλά και σε άλλα μνημεία της πόλης. Ο Μακρόν τώρα, Αντώνη, επιχειρεί να κατευνάσει τα πνεύματα, ζήτησε διάλογο από τους διαδηλωτές, εκείνοι όμως απέρριψαν την πρότασή του. Ναι. Νέα επεισόδια ξέσπασαν σήμερα σε διαδήλωση μαθητών σε προάστιο της γαλλικής πρωτεύουσας. Εκατοντάδες μαθητές παίρνουν τη σκυτάλη από τα κίτρινα γυλαίκα και συγκρούονται με τους αστυνομικούς σε προάστιο του Παρισιού. Και αυτό είναι ένα σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από το εσωτερικό της αψίδας του Θριάμβου. Νεαροί με κουκούλες καταστρέφουν τα πάντα. Σπάνε με λωστούς και βαριοπούλες τα μηχανήματα αυτόματης πώλησης. Ένας από αυτούς ξαπλωμένος σε παγκάκι βρίζει το Μακρόν. Χάος και στον πάνω όροφο. Χτυπούν τις προθήκες, τα γάλματα. Λαιλατούν ό,τι βρουν μπροστά τους. Η Μαριάν, το σύμβολο της γαλλικής δημοκρατίας, σπασμένη με ένα μάτι. Καταστραμμένη ακόμη και η μακέτα της αψίδας. Το κεφάλι ενός αγάλματος πεταμένο στις σκάλες. Ένα άλλο ζωγραφισμένο με κόκκινο μαρκαδόρο. Tous les Français ont été profondément choqués. Γύρω από την αψίδα του Θριάμβου τα συνεργεία προσπαθούν να καθαρίσουν τα συνθήματα, βανδαλισμοί και σε ανάγλυφα στη βάση του μνημείου. Οι αστυνομικοί γλίτωσαν στο παραπέντε το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Καταστήματα καταστράφηκαν, ενώ κάηκαν και δεκάδες αυτοκίνητα. Ο Μακρόν τους καλεί σε διάλογο. Τα κίτρινα γυλαίκα όμως αρνούνται. Μια ηλικιωμένη γυναίκα είναι η δεύτερη νεκρή των επεισοδίων εξαιτίας των δακρυγόνων. Οι περισσότεροι από τους 378 συλληφθέντες θα βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.